Με τον εξόριστο θιβετιανό ηγέτη Δαλάη Λάμα συναντήθηκε ο Μπαράκ Ομπάμα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Πεκίνου. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στο Λευκό Οίκο και συζήτησαν για περισσότερο από μία ώρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε στον πνευματικό ηγέτη τη στήριξή του στις παραδόσεις του Θιβέτ και τα δικαιώματα των πολιτών του. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν μια επικοδομητική σχέση με την Κίνα, κάτι στο οποίο συμφώνησαν ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Δαλάη Λάμα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Κίνας κάλεσε τον Αμερικανό πρέσβη στο Πεκίνο και διαμαρτυρήθηκε για τη συνάντηση. Το πρόβλημα του Θιβέτ αφορά την Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν δικαίωμα να παρεμβαίνουν, ήταν το μήνυμα του Πεκίνου προς την Ουάσιγκτον. Ο Δαλάη Λάμα ζει εξόριστο στην Ινδία από το 1959. Αυτή ήταν η τρίτη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ομπάμα.